στους συνταξιούχους. Όσοι δεν είδαν αυξήσεις λόγω της προσωπικής διαφοράς, αναμένεται να λάβουν ένα επίδομα 200-300 ευρώ. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Βλέπουμε και τη σχετική μας κάρτα. Έκτακτο επίδομα λοιπόν από 200-300 ευρώ σε συνταξιούχους που δεν είδαν αυξήσεις στις συντάξεις τους λόγω προσωπικής διαφοράς. Αυτό είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη. Και θέλω ευθύς αμέσως να πάμε λίγο να εστιάσουμε στην πρώτη αντίδραση των συνταξιούχων του Ηρακλείου. Πώς αντέδρασαν, τι λέει το σωματείο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Λενακάκη, τον πρόεδρο των συνταξιούχων. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεστε στο εργατικό κέντρο. Και βρίσκομαι στο εργατικό κέντρο. Η πρώτη αντίδραση, η πρώτη τοποθέτηση στο άκουσμα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού, ποια είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Κάθε φορά που κινητοποιούνται οι συνταξιούχοι και διεκδικούν πραγματικά τις αυξήσεις τους, πάντα παρεμβαίνει η κυβέρνηση και μας ανακοινώνει κάποια μέτρα. Αυτό γίνεται πάντα, όπως γίνεται τώρα και με αυτό που αναφέρατε, τα 200 ή 300 ευρώ που θα πάρουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά και δεν πήραν καμία αύξηση. Αυτοί περίπου οι συνταξιούχοι είναι περίπου στο εκατομμύριο. Επίσης, μας ανακοινώνουν τώρα ότι με γρήγορες διαδικασίες θα βγαίνουν και οι επικουρικές συντάξεις. Πρόεδρε, για να το ξεκαθαρίσουμε, καθώς υπήρξαν και κάποια ερωτήματα στην εκπομπή, είναι ένα εφάπαξ επίδομα? Είναι επίδομα το οποίο θα είναι μόνιμο? Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Απλώς το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, είναι ένα επίδομα, θα είναι εφάπαξ και θα ακυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ. Μία φορά δηλαδή. Ανάλογα με το ύψος της σύνταξης του κάθε ενός συνταξιούχου. Μάλιστα. Αλλά όμως εμείς εδώ πέρα θα θέλαμε να πούμε το εξής. Εμείς σαν συνταξιούχοι γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της σύνταξής μας, του εισοδήματός μας, τώρα και αρκετά χρόνια. Με όλους αυτούς τους δεκάδες αντισυνταξιουχικούς νόμους με αποκορύφωμα τον νόμο Κατρούγαλου, οι συνταξιούχοι έχουν οδηγηθεί σε φτωχοποίηση και αυτή τη στιγμή σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε ότι ανακουφίζουμε το συνταξιούχο με επιδόματα και με βοηθήματα. Έχουμε εμείς προτείνει και λέμε ότι η προσωπική διαφορά πρέπει να ενσωματωθεί στην κύρια σύνταξη για τους συνταξιούχους πριν το 16 και να παίρνουν και αυτή την αύξηση, την όποια αύξηση δίνεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Επίσης ζητάμε η 13η και η 14η σύνταξη, η οποία είναι πληρωμένη από εμάς, κύριε Παναγιωτόπουλε, πρέπει να μας τη δώσουν. Αντί για να μας δίνουν επιδόματα, να μας δώσουν το δώρο του Χριστουγέννων, το δώρο του Πάσχα, το οποίο είναι πληρωμένο από τους συνταξιούχους. Αυτό το διεκδικούμε. Θα επιδιώξετε. Πρέπει επίσης, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, να πούμε το εξής. Ότι ο συνταξιούχος τα τελευταία χρόνια έχει χάσει πάνω από το 40% της αγοραστικής του δύναμης. Έχει να δει αυξήσεις τώρα και 13 χρόνια. Λοιπόν, με επιδόματα λοιπόν και με βοηθήματα το πρόβλημα δεν λύνεται. Πρόεδρε, δεν απαλύνεται η... Σωστά. Θα επιδιώξετε κάποια συνάντηση, κάποια επαφή στο κομμάτι της διαβούλευσης, έστω και προεκλογικά, με στελέχη της κυβέρνησης και των συναρμόδιων υπουργείων? Κοιτάξτε να δείτε, οι επαφές γίνονται σε επίπεδο συντονιστικής επιτροπής συνταξιούχων, η οποία αποτελείται από 11 ομοσπονδίες συνταξιούχων, και πρόσφατα έχει ξεκινήσει μια σειρά κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα. Εχθές έγινε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, αύριο θα γίνει στο Ηράκλειο και την Παρασκευή στην υπόλοιπη Κρήτη και ούτω καθεξής. Το στόχος ο δικός μας είναι ότι οι συνταξιούχοι διεκδικούν ό,τι ακριβώς τους έχει αφαιρεθεί όλα αυτά τα χρόνια. Και του έχουν αφαιρεθεί πάρα πολλά. Θα σας πω μόνο ότι στα 10 χρόνια που έχει ξεκινήσει αυτή η επίθεση ενάντια στους συνταξιούχους, οι συνταξιούχοι έχουν χάσει 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Χάνομαι μόνο από τη 13η, 14η σύνταξη, από το ΕΚΑΣ, από τους νόμους που απορρέουν, από τον νόμο Κατρούγκαλου, χάνομαι 9,2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αυτά τα χρήματα, κύριε Παναγιωτόπουλε, πρέπει να μας απαντήσει κανείς πού είναι. Μάλιστα. Και όχι να μας λένε τώρα τα επιδόματα. Εμείς το επίδομα των 200 ή των 300 ευρώ που λέει ο Πρωθυπουργός, εμείς το θέλουμε. Είναι ένα μέρος των χρημάτων που μας έχει αφαιρεθεί. Θα το πάρουμε. Αλλά όμως αυτό δεν μας καλύπτει. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Ο πληθωρισμός, ξέρετε πολύ καλά, ναι,
Ξέρετε ότι ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, η λαιλασία των ανατιμήσεων έχουν οδηγήσει τους συνταξιούχους σε απόγνωση. Μάλιστα. Σε λοιπόν, αυτό το θέμα πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ σοβαρά. Θα τα πούμε ακριβώς, θα τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσω εγώ πολύ. Εγώ θα ήθελα, κύριε Παναγιώτοπουλε, αν μου επιτρέπετε, να πω το εξής. Ότι καλούμε τους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, όλων των ταμείων, αύριο 10 η ώρα στα Λιοντάρια έχουμε κινητοποίηση. Να σηκωθούν από την καρέκλα, η οποία δεν δίνει λύσεις, και να έρθουν να διεκδικήσουν πραγματικά τη ζωή που μας αξίζει. Αύριο στις 10 στα Λιοντάρια, Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση των συνταξιούχων μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.